σε αυτή τη φάση περιμένουμε βροχές. Από πότε? Από την Παρασκευή σταδιακά από τα δυτικά. Παρασκευή θα μου πείτε βέβαια ημέρα 28 Οκτωβρίου. Εκτιμώ όμως ότι τα όποια φαινόμενα φαίνεται να ξεκινούν από τις δυτικές περιοχές της Κρήτης και σταδιακά θα δούμε αυτά τα φαινόμενα ιδιαίτερα προς το Σάββατο κυρίως να επεκτείνονται σε ολόκληρο το νησί. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω χαρακτηριστικά είναι ότι είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο κατέρχεται από τα βορειοδυτικά. Σταματάει λίγο στα δυτικά της Κρήτης και εκεί ήταν το κρίσιμο σημείο. Αν έκανε ανατολική κίνηση, ομολογουμένως, κυρία Δουλγεράκη, θα βλέπαμε ύψη βροχής τα οποία θα μας κάλυπταν για όλη την πρώτερη περίοδο που είχαμε λειψιδρία. Φαίνεται όμως ότι κινείται νότια προς τη Λιβύη και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να μας δώσει μεν φαινόμενα με μεγαλύτερη ένταση κυρίως στη Δυτική Κρήτη, δηλαδή το Ρέθυμνο και τα Χανιά φαίνεται ότι κατά διαστήματα, ιδιαίτερα στις νυχτερινές ξημερώματα Σαββάτου, και αυτό χρειάζεται προσοχή γιατί ίσως δεν είμαστε και προετοιμασμένοι σε πολλές δραστηριότητες, είτε είναι των δημοτικών αρχών είτε ιδιώτες οι οποίοι βλέποντας αυτή την ξηρασία γενικότερα, δηλαδή την ανομβρία, ίσως νομίζουν ότι δεν θα συμβεί κάτι. Χρειάζεται λοιπόν λίγο προσοχή, μιας και τα ύψη βροχής φαίνεται ότι θα είναι λίγο υψηλότερα πάντα για τις δυτικές περιοχές, χωρίς φυσικά να αποκλείουμε οτιδήποτε στα ανατολικά, γιατί η πρόγνωση τρέχει, ανανεώνεται και μέχρι τελευταία στιγμή θα το παρακολουθούμε για να δούμε τα νέα. Έντονα φαινόμενα προς το Ρέθυμνο και τα Χανιά, κυρίως από απόγευμα Παρασκευής και μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν και λέτε αυτό το βαρομετρικό, φαίνεται να κινείται προς την περιοχή της Λιβύης. Αλλά μιλάμε για συστήματα που εντάξει, δεν μπορούμε ως πυθείς να προβλέψουμε τι ακριβώς θα κάνουν και πού θα σταθούν, έτσι. Ναι, προφανώς, αλλά εκείνο που γνωρίζει γενικά ο κόσμος, αυτοί που ασχολούνται λίγο με τα καιρικά, θα πω ότι οι άνεμοι είναι βορειοανατολικοί, αλλά ως αποτέλεσμα του βαρομετρικού συστήματος που περνάει και όχι ως αποτέλεσμα ενός βορείου κοινού ρεύματος στο Αιγαίο, αυτό που επικρατεί μέχρι και τώρα, δηλαδή από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα, που είδαμε ότι γενικά δεν μπορεί να δώσει δυναμική στα καιρικά φαινόμενα. Ενώ αυτό το σύστημα με τους ανατολικούς, βορειοανατολικούς ανέμους ομολογουμένως σε κάποιες περιοχές και επαναλαμβάνω δείχνει για Ρέθυμνο και Χανιά να δίνει αρκετά υψηλά βροχομετρικά ιδιαίτερα ξημερώματα Σαββάτου, ενώ το Σάββατο βροχές θα σημειωθούν σε ολόκληρη την Κρήτη από ό,τι δείχνει. Ναι. Ίσως βέβαια με τα παρόντα στοιχεία έχουν ένα πιο ασθενή και με πιθανότητα θα λέγαμε προς τις ανατολικές περιοχές του νησιού.